Χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε τη σειρά από τα μαθήματά μας «Παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας». Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1015, κεφάλαιο ΙΒ, από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, την πρώτη. ΙΒ, λοιπόν, 12 κεφάλαιο, ένα εδάφιο, σελίδα 1015, προς Κορινθίους, επιστολή Α. Περί δε των πνευματικών, αδελφοί, δε θέλω να αγνοείτε. Εξεύρετε ότι είστε εθνικοί, σειρώμενοι όπως εσύρεστε προς τα είδωλα τα άφωνα. Δια τούτο σας γνωστοποιώ ότι ουδείς λαλών δια πνεύματος Θεού λέγει ανάθεμα τον Ιησούν και ουδείς δύναται να είπε Κύριον Ιησούν ημί δια πνεύματος Αγίου. Είναι δε διαιρέσεις χαρισμάτων και το πνεύμα όμως είναι το αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως είναι ο Αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως είναι ο Αυτός, ο ενεργός τα πάντα εν πάση. Δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον, διότι εις άλλον μεν δίδεται δια του Πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλον δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα, εις άλλον δε πίστης δια του αυτού πνεύματος, εις άλλον δε χαρίσματα ιαμάτων δια του αυτού πνεύματος, εις άλλον δε ενέργειες δυνάμεων, εις άλλον δε προφητεία, εις άλλον δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλον δε είδη γλωσσών, εις άλλον δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα διανέμων ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Αμήν. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού τα πάντα είναι πνευματικά. Δηλαδή δεν είναι μια συνάθρηση, σύναξη ανθρώπων που περπατάει όπως αυτοί νομίζουν σωστό, καλό, ενεργούν, εργάζονται και όλοι μαζί σκέφτονται τι να κάνουν, πώς θα το κάνουν και ενεργούν, αλλά αντιθέτως είναι μια συνάθρηση ανθρώπων που δεν προήλθε και δεν προέρχεται ποτέ από ανθρώπινη προσπάθεια, δύναμη, ενέργεια, ισχύ, αλλά είναι μια συνάθρηση την οποία προσκαλεί, δημιουργεί ο ίδιος ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω και συντηρεί πάλι ο ίδιος ο Θεός δια του Λόγου Του, δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Εάν στην Εκκλησία του Θεού δεν υπάρχουν τα πνευματικά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε αυτή δεν είναι εκκλησία Θεού, αλλά είναι εκκλησία ανθρώπων. Που μπορεί να το δούμε και αυτό, το έχουμε δει, αλλά ο Απόστολος Παύλος μας ενημερώνει ότι δεν είναι καλό να αγνοούμε περί των πνευματικών μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και μάλιστα αναφέρεται στην Εκκλησία των Κορινθίων για τους οποίους ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος εργάστηκε οδηγημένος από το Θεό και ο Θεός τον χρησιμοποίησε και τη δημιούργησε ο Χριστός στην Εκκλησία αυτή και για την οποία ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός θα τολμούσα να πω κοπίασε, την αύξησε και την οικοδόμησε ώστε είναι πλούσιοι επλουτισμένη εις πάντα λόγο και πάσα γνώση, είναι στηριγμένη η μαρτυρία του Ιησού Χριστού ανάμεσά τους και δεν είναι ελλιπής σαν εκκλησία τοπική σε κανένα χάρισμα και μάλιστα μένουν και προσμένουν την αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού Χριστού, δηλαδή έχουν και το κήρυγμα ότι η ημέρα είναι πλησίον και ο Κύριος έρχεται σύντομα. Είναι λοιπόν μια εκκλησία πραγματικά πνευματική. Είναι μια εκκλησία όπου ο Θεός εργάζεται και συνεργάζεται με τους ανθρώπους. Παρόλα αυτά όμως δεν διστάζει ο Απόστολος Παύλος να περιγράψει ακόμη περισσότερο για την εκκλησία αυτή και για τους αδελφούς της εκκλησίας της Κορίνθου ότι στην αρχή ήσαν σαρκικοί, γι' αυτό αναγκάστηκε
να τους ποτίσει το λογικό άδωλο γάλα του Λόγου του Θεού, αλλά και καθώς αυξήθηκαν στα πνευματικά, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι συνεχίζουν να είναι σάρκικοι, δηλαδή δεν περπατούν κατά το πνεύμα, γιατί ανάμεσά τους υπάρχει αίρης, υπάρχει φιλονικία, και όπου υπάρχει φθόνος και φιλονικία, εκεί υπάρχει και παν αχρίων πράγμα. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι είναι απαραίτητο μέσα στην Εκκλησία να υπάρχουν τα πνευματικά, αλλά να υπάρχει ταυτόχρονα και η πνευματική ζωή. Πνευματική ζωή των πιστών. Να υπάρχουν τα πνευματικά, δηλαδή να εργάζεται ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, που εργάζεται και θέλει ο Θεός να γίνει, να γίνεται έτσι, αλλά ταυτόχρονα οι μαθητές και οι πιστοί να ζουν πνευματική ζωή. Δηλαδή, όπως ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος εξηγεί, να μην ζουν μόνο κατά το πνεύμα, δηλαδή αναγεννημένοι, βαφτισμένοι εν ύδατι, βαφτισμένοι εν πνεύματι Αγίω και με χαρίσματα πολλά μέσα στην Εκκλησία, να μην ζουν μόνο κατά το πνεύμα, αλλά να περιπατούν και κατά το πνεύμα, δηλαδή να μην είναι μόνο ελευθερωμένοι από την αμαρτία, αλλά ταυτόχρονα να είναι και δουλοθέντες εις τον Θεό, γιατί μόνο τότε ο καρπός τους θα είναι εισαγιασμόν και η βεβαιότης από το Θεό θα κατοικεί μέσα τους για την αιώνια ζωή και για την αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν θα ζείτε λοιπόν μόνο κατά το πνεύμα, όπως εσείς, λέει ο Απόστολος Παύλος τους αδελφούς στην Κόρινθο, αλλά είναι απαραίτητο και να περιπατείτε κατά το πνεύμα, δηλαδή ελευθεροθέντες, αλλά ταυτόχρονα και δουλοθέντες των Θεών. Γιατί μόνο τότε ο καρπός σας θα είναι εισαγιασμόν, ο καρπός ο προσωπικός σας, ο καρπός στη σχέση σας με τη γυναίκα σας, με τον άντρα σας, ο καρπός στη σχέση σας με τα παιδιά σας, ο καρπός μέσα στην Εκκλησία, ο καρπός με τους αδελφούς σας, ο καρπός σας στη δουλειά σας, ο καρπός σας στο περιβάλλον σας, στη συγγένειά σας, παντού δηλαδή θα είσαστε το φως, αλλά και το αλάτι του κόσμου. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να μην αγνοούμε μέσα στην Εκκλησία του Θεού περί των πνευματικών. Δηλαδή, πώς εργάζεται ο Θεός μέσα στην Εκκλησία Του, βεβαίως δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, ώστε η Εκκλησία όχι μόνο να ζει κατά το πνεύμα, αλλά και να περπατά κατά το πνεύμα. Και ξεκινάει από το παρελθόν, πριν δηλαδή αρχίσουν να ζουν κατά το πνεύμα οι αδελφοί, εσείς εξεύρετε ότι πρώτα ήσασταν εθνικοί, δηλαδή χωρίς Θεό, χωρίς την πίστη στον αληθινό Θεό, αλλά και χωρίς τη χάρη του Θεού, χωρίς το έλεος του Θεού και την ελευθερία του Θεού, ώστε όντες ξένοι προς τον Θεό και απόμακροι από το Θεό, να σύρεστε, όπως και πραγματικά εσύρεστο, προς τα είδωλα τα άφωνα. Γιατί μέσα στον άνθρωπο υπάρχει η ανάγκη της εξήτησης του Θείου. Και ή θα το αποκαλυφθεί ο Θεός, γιατί δέχεται την αλήθεια του Λόγου του Θεού, ώστε να ακολουθεί θεοζώντα και αληθινό και ένδοξο, ή δεν θα το αποκαλύπτεται ο Θεός, διότι απίστων όντων, ο Θεός του κόσμου τούτου τυφλώνει το νου των απίστων, για να μην επιλάμψει ο φωτισμός του Ευαγγελίου, ώστε ο άνθρωπος, έχοντας αυτή την εσωτερική δύναμη που τονωθεί προς το Θείον, να ψάχνει να βρει το Θεό σε είδωλα, στα ψέματα, στα μάταια, και αυτή η εσωτερική δύναμη να τον τραβάει, αλλά όχι προς την αλήθεια, προς το ψέμα, και όχι προς το φως, αλλά στο σκοτάδι. Εσείς λοιπόν ξέρατε πάρα πολύ καλά ότι όταν ήσασταν εθνικοί, εσύρεστο προς τα είδωλα τα άφωνα. Και τώρα ξέρετε επίσης
Σας γνωστοποιώ επίσης ότι κανένας δεν μπορεί να λέει κατάρα, ανάθεμα και να κακολογεί τον Ιησού Χριστόν δια Πνεύματος Αγίου. Όταν δηλαδή ακούτε άνθρωπο να κακολογεί το Θεό, τον Χριστό, συγγνώμη, τον Χριστό, ακόμη και να βλαστημάει και να καταργέται τον Χριστό, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με τον αληθινό Θεό. Μπορεί να κάνει το σταυρό του, μπορεί να προσεύχεται, μπορεί να κάνει οτιδήποτε, αλλά αυτό που στην πραγματικότητα έχει είναι μορφή αυσεβίας αρνημένος στη δύναμη αυτής. Κανένας λοιπόν που κατηγορεί ή κακολογεί τον Χριστό δεν το κάνει δια Πνεύματος Αγίου. Δεν έχει σχέση με τα πνευματικά. Δεν έχει σχέση με τον Τριαδικό Θεό. Ομοίως και κανένας δεν μπορεί να πει με επίγνωση, με την καρδιά του, ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων και να επικαλείται τον Ιησούν Κύριον παρά μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Σε αυτή την αποκάλυψη, γιατί είναι αποκάλυψη σε αυτό, αληθινό γεγονός, οφείλονται, αδελφοί αγαπητοί, όλες οι διαιρέσεις και οι αιρέσεις. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού τι λέει. Άνθρωπο αιρετικό, με τα πρώτης και δευτέρας νουθεσίας παρετού, δεν έχει τη δυνατότητα να δεχθεί το λόγο σου και δεν μπορείς εσύ να τον αλλάξεις. Γιατί έχει διαφθαρεί ο νους του και έχει γίνει αξιοκατάκριτος. Όταν διαφθείρεται ο νους, τι σημαίνει? Χάνεται η παρουσία του Θεού, χάνεται το Πνεύμα το Άγιο, ξεφεύγει από τη Βασιλεία του Θεού ο άνθρωπος. Τώρα ποιοι είναι οι αιρετικοί? Πέραν του γεγραμμένου εις το Λόγο του Θεού ότι όποιος δεν δέχεται ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Λόγος του Θεού, ο ενανθρωπιστής Λόγος του Θεού, είναι ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος με τη διπλή φύση του και Θεός και άνθρωπος, αυτή η δοξασία και η θεωρία είναι η βασική αίρεση. Αλλά αυτό το οποίο είναι δοσμένο σε μας από την αρχαία Εκκλησία περί των αιρετικών αλλά και περί της ορθοτόμησης, περί της ορθοτομημένης θεολογίας του χριστιανισμού, είναι το σύμβολο της πίστεως. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος δεν δέχεται την τριαδικότητα του Θεού, ότι ο Θεός είναι Τριαδικός, Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο, τρεις δηλαδή ότι είναι οι μαρτυρούντες στον ουρανό και αυτοί οι τρεις είναι ένα, κατά κύριον λόγον είναι αιρετικός. Όχι μόνο γιατί υποστηρίζει ότι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά το αρνίον το εσφαγμένο είναι ο Πατέρας Θεός, αλλά επειδή δεν δέχεται και την τριαδικότητα, δεν δέχεται και τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας σαν πρόσωπο, αλλά τον περιγράφει σαν ενέργεια, σαν δύναμη. Επίσης, επόμενη αίρεση, όπως είπαμε και προηγούμενα, είναι η προσωπικότητα και οι γνώσεις και η πίστη μας, η αντίθετη πίστη περί της προσωπικότητας του Ιησού Χριστού. Και τέλος, αυτοί που δεν δέχονται την αιώνια ζωή. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή αιώνιων. Αυτές είναι οι βασικές αιρέσεις οι οποίες κακολογούν τον Ιησού Χριστόν, διαστρέφουν την υπόστασή Του, διαστρέφουν τη φύση Του, την προσωπικότητά Του, αλλά διαστρέφουν και την υπόσταση του Θεού, τη φύση Του και την και το χαρακτήρα του, που σημαίνει ότι αυτοί δεν έχουν Πνεύμα Άγιο. Δεν μπορείς να κακολογείς τον Χριστό δια Πνεύματος Αγίου.
και δεν μπορείς να ομολογείς τον Ιησούν Χριστόν ημί διαπνεύματος Αγίου. Μέσα λοιπόν σε αυτή εν γέννη την διδασκαλία της Εκκλησίας που προσδιορίζεται από το μυστήριο της ευσεβίας που είναι μέγα, ότι ο Θεός ήλθε εν σαρκή, μέσα σε αυτή τη διδασκαλία ο Θεός οικοδομεί την αληθινή Εκκλησία Του και την οικοδομεί πάνω στα θεμέλια δια του Ιησού Χριστού, πάνω στα θεμέλια των προφητών και των Αποστόλων, δηλαδή πάνω στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και όπως είπαμε, η οικοδομή γίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν το Ευαγγέλιο, υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν τους αδελφούς, άντρες, γυναίκες, υπάρχουν έργα που ο Θεός έχει δώσει και αποστολές που ο Θεός έχει δώσει στους ανθρώπους, όμως το βασικότερο χαρακτηριστικό της Εκκλησίας είναι ότι στην Εκκλησία εργάζεται ο Πατέρας με διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Ιησούς Χριστός με διαιρέσεις διακονιών και ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας με διαιρέσεις χαρισμάτων. Αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια. Η Εκκλησία δηλαδή του Θεού είναι οικοδομημένη πάνω στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού από τον ίδιον τον Χριστό, καθώς ομολόγησε ότι εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας εγώ ο Χριστός θα οικοδομώ την Εκκλησία μου. Είναι οικοδομημένη λοιπόν πάνω στην ορθοτόμηση, στο μυστήριο της ευσεβίας που είναι μέγα, αλλά ταυτόχρονα οικοδομείται και με διαφορετικό τρόπο από τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Φανερώνει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος με το λόγο του, με τα γεγραμμένα του, με τον θεόπνευστο λόγο του, ότι μέσα στην Εκκλησία είναι διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως, ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας είναι ένα. Είναι το αυτό, το ίδιο. Ενώ υπάρχουν πολλά χαρίσματα, το Πνεύμα το Άγιο είναι ένα, αυτό το ίδιο. Και τα χαρίσματα δίδονται από τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας, εις οικοδομήν της Εκκλησίας. Και οικοδομείται η Εκκλησία από την απόλυτη, πλήρη και τέλεια συνεργασία του Παράκλητου, του Πνεύματος της Αληθείας με τους ανθρώπους τους οποίους εξέλεξε ο Θεός, αναγέννησε ο Θεός δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εις ελπίδα ζώσα και προσέθεσε ο Ιησούς Χριστός μέσα στην Εκκλησία. Τους βαφτίζει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία με Πνεύμα Άγιο και δημιουργείται έτσι ένα σώμα, το σώμα του Χριστού, το σώμα που είναι η Εκκλησία του Χριστού, με πολλά μέλη, όπου κάθε μέλος έχει τη δική του αποστολή. Κάθε ένας από μας έχει τα δικά του χαρίσματα εξάπαντος Πνεύματος Αγίου ή ακόμη και τα χαρίσματα, τα φυσικά, τα οποία χρησιμοποιεί ο Θεός και ο Παράκλητος για την οικοδομή της Εκκλησίας. Εάν σβήσει, γιατί είναι δυνατόν αυτό, να σβήσει το Πνεύμα το Άγιο από τη ζωή του ανθρώπου, ο άνθρωπος μετατρέπεται σε σαρκικό. Εάν σβήσει το Πνεύμα το Άγιο και οι λειτουργίες των χαρισμάτων του Πνεύματος του Αγίου από την Εκκλησία, η Εκκλησία πάβει να είναι Εκκλησία. Όπως ο άνθρωπος πάβει να είναι πνευματικός, έτσι και η Εκκλησία πάβει να είναι Εκκλησία του Θεού. Μπορεί να γίνει, αλλά όσο είναι σβησμένο το Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, δεν είναι πια Εκκλησία πνευματική. Δεν είναι η Εκκλησία του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο λυπείται,
Δηλαδή μπορεί ο άνθρωπος αλλά και η Εκκλησία να λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο με τη διδασκαλία, με τις ενέργειες, με την νοοτροπία, με την πρακτική, με τη ζωή της, με την αμαρτία. Λυπείται το Πνεύμα το Άγιο και αν παραμεριστεί δια των χαρισμάτων ο παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας μέσα σε μια εκκλησία, τότε η εκκλησία σβήνει το Πνεύμα το Άγιο και πάβει να έχει τα χαρακτηριστικά της πνευματικής εκκλησίας. Πάβει να οικοδομείται από τον παράκλητο, πάβει να προτρέπεται, να παρηγορείται, να ενισχύεται, να οδηγείται. Και πλέον η Εκκλησία, επειδή δεν οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, υποχρεωτικά οδηγείται από τους ανθρώπους, επειδή δεν διδάσκεται και δεν οικοδομείται από το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί να οικοδομείται από τους ανθρώπους και έτσι χάνει τη σχέση της με το Θεό πάνω στα πνευματικά. Γι' αυτό είναι πολύ σοβαρό γεγονός να φροντίζουμε σαν άτομα στην προσωπική μας ζωή, σαν οικογένειες στην οικογενειακή μας ζωή, αλλά και σαν εκκλησία τοπική στην εκκλησιαστική μας ζωή, να αναζωπυρώνουμε τις ενέργειες και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή να πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου. Να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να βάζει φωτιά στην προσωπική μας, στην οικογενειακή μας και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Εάν βλέπουμε ότι πέφτει η δύναμη και η φωτιά που βάζει το Πνεύμα το Άγιο, να ανησυχούμε ιδιαιτέρως. Θέλουμε, και το θέλει και ο Θεός, και πρέπει να το θέλουμε κι εμείς, το Πνεύμα το Άγιο να λειτουργεί στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Είναι λίγο επικίνδυνο αυτό, γιατί μόνο για τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου και ιδιαίτερα για την προφητεία ο Θεός λέει θέλω πάντες να προφητεύετε, πάντες να μαθάνουν και να οικοδομούνται, αλλά και ταυτόχρονα να διακρίνεται. Για να διακρίνουμε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου υπάρχουν τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, να είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού ό,τι ενέργειες κάνει, δηλαδή να είναι μέσα στο Λόγο του Θεού οι ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί αν δεν είναι, έχουμε πάρα πολλές επιφυλάξεις έως και άρνηση. Ένα παράδειγμα για ενέργεια Πνεύματος Αγίου που ακούγεται αλλά εμείς διατηρούμε μεγάλες επιφυλάξεις είναι ότι κάποιοι σε κάποιες εκκλησίες πεντηκοστής φυσάνε και οι άνθρωποι πέφτουν κάτω. Δεν το έχουμε δει γραμμένο αυτό. Ή αγγίζουν και πέφτουν κάτω. Δεν το έχουμε δει γραμμένο αυτό. Δεν το περιφρονούμε, αλλά δεν το αποδεχόμεθα. Και αυτό το λέω με την έννοια της διάκρισης των χαρισμάτων του Πνεύματος του Αγίου με βάση πρώτον το Λόγο του Θεού. Εάν είναι γραμμένο, εμείς λέμε αμήν. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της διάκρισης των χαρισμάτων του Πνεύματος του Αγίου και ιδιαίτερα της προφητείας είναι ο ενεργών, λειτουργών τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου να έχει Αγία ζωή. Να είναι Άγιος, άνθρωπος του Θεού. Όχι τέλειος, όχι αναμάρτητος, αλλά να έχει έξωθεν καλή μαρτυρία, να έχει καλό καρπό και η ζωή του να είναι φως, να είναι αλάτι, αλλά και ευωδία Χριστού. Αν παραδείγματος χάρη ένας άνθρωπος, ένα απλό λέω, καπνίζει, δεν θέλουμε την προφητεία του, ούτε και τα χαρίσματά του.
μέχρι να τον ελευθερώσει ο Θεός. Αν ένας άνθρωπος είναι τσακωμένος με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του, με τους αδελφούς του, πρέπει πρώτα να τακτοποιηθεί με το Θεό και με τους ανθρώπους και ύστερα να συνεργάζεται ο παράκλητος μαζί του. Δεν μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα. Και η τρίτη διάκριση είναι να έχει καλό καρπό. Γιατί κάθε ένα δέντρο φαίνεται από τον καρπό του. Δεν υπάρχει δέντρο καλό που να μην έχει καλό καρπό. Και δεν υπάρχει δέντρο κακό που να μην έχει κακό καρπό. Αυτά τα τρία λοιπόν τα χαρακτηριστικά είναι που μας δίνει το δικαίωμα ο Λόγος του Θεού, ιδιαίτερα στα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, να διακρίνουμε και ιδιαίτερα στην προφητεία. Εάν αυτά υπάρχουν και πάλι δεν είναι απολύτως βέβαιον ότι είναι συνεργασία Πνεύματος Αγίου, ότι εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο στη συγκεκριμένη στιγμή με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί μπορεί να έχει επισέλθει στον άνθρωπο που ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, στον άνθρωπο που έχει τον αγιασμό και την καθαρότητα, στον άνθρωπο που έχει και καλό καρπό, να έχει επισέλθει που είναι εύκολο η υπερηφάνεια, η αλαζονία, η έπαρση της καρδίας. Εκεί, επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να το διακρίνουμε, εκεί ισχυριζόμαστε με βάση το Λόγο του Θεού ότι πρέπει να περιμένουμε και αν εκπληρωθεί η προφητεία, η διερμηνία ή τα λόγια του Χαρισματούχου, τότε ο Θεός ελάλησε και η δόξα ανήκει στο Θεό. Αν όμως δεν γίνει, τότε λέμε ότι ελάλησε ο προφήτης εκ της περηφανίας της καρδίας του. Δεν τον μαλώνουμε, δεν τον αποβάλλουμε, δεν τον τιμωρούμε, γιατί είμαστε άνθρωποι ομοιοπαθείς και εις πολλά πτεωμένα πάντες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει ο εργαζόμενος και συνεργαζόμενος με τον παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας είναι η σοφία. Δεν είναι άσοφος. Η ασοφία δείχνει ότι ο άνθρωπος προηγείται του Πνεύματος του Αγίου. Η ασοφία φέρνει ταραχή πολλές φορές. Η ασοφία φέρνει προβλήματα και μπορεί να φέρει και σκάνδαλα. Είναι απαραίτητο λοιπόν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, όταν διακρίνουμε το χάρισμα που μας έχει δώσει ο Θεός, να εξητούμε, γιατί στους εξητούντας ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης, να εξητούμε από το Θεό χάρη ώστε και σοφία να έχουμε και τα πάντα να γίνονται προς οικοδομήν, όπως είναι το θέλημα του Θεού. Ιδιαιτέρως προσέχουμε την πολυλογία. Δεν υπάρχει προφητεία 5 λεπτά, γιατί τότε γίνεται διδασκαλία. Δεν υπάρχει διερμηνία 5 λεπτά και 10 λεπτά, γιατί τότε μετατρέπεται σε κήρυγμα, που σημαίνει ότι ξέφυγε ο άνθρωπος του Θεού μάλλον από υπερηφάνεια, και αντί να πηγαίνει μπροστά ο παράκλητος και να ακολουθεί ο άνθρωπος του Θεού εις δόξαν Θεού και προς οικοδομήν της Εκκλησίας, πάει μπροστά ο άνθρωπος και βεβαίως δεν ακολουθείται από τον παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας. Είναι ανάγκη λοιπόν οι χαρισματούχοι, οποιοδήποτε χάρισμα από τα 9 χαρίσματα που δίδει ο παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας, να εργάζονται το χάρισμά τους με φόβο Θεού, να εργάζονται πρώτον, όχι να το παραμελούν από φόβο, γιατί τότε θα σβήσει
ούτε να ελέγχει η Εκκλησία και να ταλαιπωρεί τους ανθρώπους που έχουν χαρίσματα, γιατί τότε θα σβήσει. Ούτε να λέμε από πάνω κακός προφήτευσε αυτός, κακός προφήτευσε εκείνος, γιατί τότε θα συμβεί το παράδοξο που διαλύει τα πνευματικά στην Εκκλησία, ο ποιμένας ή ο κήρυκας να ελέγχει τα χαρίσματα και τους χαρισματούχους βέβαια, με αποτέλεσμα οι σοφοί, οι φοβούμενοι το Θεό και οι άγιοι άνθρωποι του Θεού από φόβο Θεού να ησυχάζουν και να μένουν οι άσοφοι και οι άφρονες και να μετατρέπεται η Εκκλησία σε αντιπνευματική, σε Εκκλησία που δεν εργάζεται ο Παράκλητος στο Πνεύμα της Αληθείας. Ενισχύουμε λοιπόν με κάθε τρόπο, καθώς λέει και ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, να εργάζεσαι το χάρισμα το ενσύ. Ενισχύουμε να εργάζονται οι χαρισματούχοι, οι άνθρωποι στους οποίους έχει δοθεί το χάρισμα του Πνεύματος του Αγίου, οποιοδήποτε, να εργάζεται, αλλά προσέχοντας, προσευχόμενος και αγρυπνώντας και άγρυπνος, ζητώντας από το Θεό σοφία και σύνεση, ζητώντας από το Θεό πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου και να τρέμει στο Λόγο του Θεού, ιδιαιτέρως ζητώντας από το Θεό χάρη και έλεος, και θα βρίσκει πάντοτε χάρη και έλεος όταν μένει ταπεινός. Με τον Παράκλητο λοιπόν, και πολλά άλλα θα μπορούσαμε να πούμε, με τον Παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας και με τα χαρίσματά του, ο Θεός οικοδομεί την Εκκλησία. Την ενισχύει, την παρηγορεί, τη στηρίζει, την αυξάνει, την οδηγεί, τη διδάσκει ακόμη με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου που θα τα δούμε αναλυτικά, με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου την ζωοποιεί την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ζωντανή. Χωρίς το Πνεύμα το Άγιο η Εκκλησία είναι κοιμόμενη, για να μην πω νεκρή. Η Εκκλησία δια Πνεύματος Αγίου είναι σε εγρήγορση. Όμως, όπως είπαμε, περί των πνευματικών πρέπει να γνωρίζουμε ότι εκτός από τον Παράκλητο που εργάζεται με τα χαρίσματα, τις διαιρέσεις των χαρισμάτων, τα εννέα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου στην Εκκλησία, ο Θεός εργάζεται και με τον Ιησού Χριστόν που είναι ο Κύριος και ο οποίος δίδει στην Εκκλησία τις διακονίες. Ενώ τα χαρίσματα είναι 9, οι διακονίες είναι 5, είναι Απόστολος, Προφήτης, Διδάσκαλος, Ευαγγελιστής και Ποιμένας. Άλλη είναι η Αποστολή και το έργο του Ιησού Χριστού στην Εκκλησία με τις διακονίες, τελείως διαφορετικό από αυτό το έργο που έχει ο Παράκλητος στο Πνεύμα της Αληθείας με τα χαρίσματα στην Εκκλησία. Οι διακονίες δίδονται για τον καταρτισμό των Αγίων ανθρώπων του Θεού, των παιδιών του Θεού, των Αγίων ανθρώπων που οικοδομούνται και αυξάνουν με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορεί μια εκκλησία να έχει μόνο χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, όπως ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ασχολείται μόνο με τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου ή με την προσευχή, θα χάσει το δρόμο του, θα βρεθεί σε αδιέξοδα, θα κάνει λάθη. Θα πρέπει ταυτόχρονα στη ζωή του ανθρώπου, στην οικογένειά μας και στην Εκκλησία του Χριστού να εργάζεται με τις διακονίες ο Ιησούς Χριστός, για να καταρτίζει τους Αγίους ανθρώπους που αγιάστηκαν και αγιάζονται με το αίμα του Χριστού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Με το αίμα του Χριστού που καθαρίζει ημάς όταν μετανοούμε και εξομολογούμεθα τις αμαρτίες μας ο Θεός από κάθε αμαρτία, και μας αγιάζει με τον Παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας,
με τις επισκέψεις που μας οδηγεί στην υπακοή του Λόγου του Θεού. Ταυτόχρονα λοιπόν αυτούς τους Αγίους ανθρώπους του Θεού ο Ιησούς Χριστός πλέον τους καταρτίζει με τις διακονίες του, τους εκπαιδεύει, τους μορφώνει, τους σπουδάζει για το έργο της υπηρεσίας που θα τους δώσει να υπηρετούν. Δεν χρησιμοποιεί στην υπηρεσία του Χριστός ανθρώπους που προηγούμενα ο Παράκλητος δεν έχει οικοδομήσει και ο Ιησούς Χριστός δεν έχει καταρτήσει. Όπως η σοφία των ανθρώπων λέει, δεν παίρνω κάποιον να δουλέψει στη δουλειά μου αν δεν είναι κατηρτισμένος και έμπειρος στη δουλειά, ώστε πάνω σε αυτόν να επενδύσω, να τον καταρτήσω ακόμη περισσότερο και να τον κάνω ακόμη πιο έμπειρο. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν με τις διακονίες του καταρτίζει, μορφώνει, εκπαιδεύει, διδάσκει, για να μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να υπηρετεί την Εκκλησία, ώστε να οικοδομείται το σώμα του Χριστού. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός διαλέγει έναν, παραδείγματος χάρη τον Απόστολο Παύλο, 3 χρόνια του διδάσκει το Ευαγγέλιο στην Αραβία, 4 χρόνια στην Ταρσό τον εκπαιδεύει στην υπομονή, στην ταπείνωση και όπου άλλο, ο Θεός ξέρει, και αφού τον εκπαίδευσε και τον κατέστησε με διακονία Αποστόλου, διδασκάλου και Ευαγγελιστού, τον απέστειλε ώστε δι' αυτού ο Ιησούς Χριστός να καταρτήσει άλλους ανθρώπους διδάσκοντας το Λόγο Του, ώστε και αυτοί να καταρτήσουν στη συνέχεια άλλους ανθρώπους, και πάει έτσι, ο ένας καταρτίζει και εκπαιδεύει τον άλλον, αλλά σε όλους αυτούς πάνω απ' όλα είναι ο Χριστός, ώστε να καταντήσουμε όλοι. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία και στην προσωπική μας σχέση, να καταντήσουμε όλοι στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού και εις άνδρα τέλειο και εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Είναι ανάγκη δηλαδή όλοι μας σαν άτομα να καταντήσουμε εις άνδρα τέλειον, ιδιαίτερα ο πατέρας σαν ποιμένας της οικογένειας να καταρτίζει την οικογένειά του, τη γυναίκα του και τα παιδιά του, ιδιαίτερα η γυναίκα σαν οικοφύλακας να τη χρησιμοποιεί ο Θεός να εκπαιδεύει και να καταρτίζει τα παιδιά της, ώστε όλη η οικογένεια δια του Ιησού Χριστού οικοδομούμενη από τον Παράκλητο, καταρχάς το πνεύμα της αληθείας αγιασμών, δια του Ιησού Χριστού να εκπαιδεύεται και όλη η οικογένεια να τελειοποιείται και η Εκκλησία να αποτελείται από τέτοιες οικογένειες, ώστε όλοι μας να καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως, να φρονούμε το αυτό, να έχουμε μία γνώμη, να καταντήσουμε στην ενότητα της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, δηλαδή να ξέρουμε όλοι μας Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Δεν μπορώ εγώ να σου συστήνω το Χριστό ποιος είναι, αλλά πρέπει ο κάθε ένας από μας να έχει προσωπική γνώση και προσωπική εμπειρία του Ιησού Χριστού, να τον έχει γνωρίσει τον Ιησού Χριστόν, να εξητάει τον Ιησού Χριστόν, όπως έχουμε πει κι άλλη φορά, να είναι ο Κύριος του και ο Θεός του, να είναι ο σωτήρας του και ο λυτρωτής του, να είναι ο γιατρός του, ο δάσκαλός του, αλλά εν τέλει να είναι ο φίλος του. Ο Χριστός απόλυτα περιέγραψε λίγο πριν φύγει ότι δεν σας λέγω πλέον δούλους, μέχρι τώρα ήσασταν δούλοι, αλλά τώρα δεν σας λέγω πλέον δούλους, τώρα σας λέγω φίλους μου, σας θέλω φίλους μου.
Και θέλω να είμαστε φίλοι ώστε όσα ακούω από τον πατέρα μου να σας λέω. Αλλά δεν φτάνει μόνο να θέλει ο Χριστός να είσαι φίλος του, πρέπει και εσύ να το επιποθήσεις, να το ζητήσεις για να γίνεις φίλος του Χριστού, ώστε να τον γνωρίζεις όπως ο φίλος τον φίλο και να σου μιλάει όπως ο φίλος προς το φίλο του. Εάν κάποιος όμως δεν μας διδάξει και αυτός είναι ο Χριστός με τις διακονίες, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τα βήματα που ο Θεός θέλει στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Για να καταντήσουμε όλοι μαζί, όπως είπαμε, στην ενότητα της πίστεως, να έχουμε μια γνώμη, μια διδασκαλία. Δεν μπορεί ο ένας να λέει έτσι, ο άλλος να λέει αλλιώς, ο άλλος να λέει αλλιώς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είμαστε εκκλησία τότε, τότε είμαστε άνθρωποι, ξεχωριστοί ο ένας από τον άλλον. Δεν έχουμε την ίδια κεφαλή. Δεν είμαστε ένα σώμα. Αλλά ακόμη και στην ενότητα της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, να έχουμε προσωπική πείρα και γνώση του Χριστού, όταν λέω ο Κύριος μου ο Χριστός έκανε αυτό, να το καταλαβαίνεις, γιατί το έχει κάνει και σε σένα. Όχι να θαυμάζεις τον άνθρωπο, αλλά να δοξάζεις τον Χριστό που ενεργεί κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους. Να μην αμφιβάλλω, ο Χριστός μου μίλησε. Καλά, πώς μιλάει ο Χριστός? Δεν υπάρχει ενότητα επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Γιατί ο Χριστός μιλάει, θεραπεύει, σώζει, είναι ζωντανός. Είναι ένδοξος στη ζωή μας. Είναι ο διδάσκαλός μας. Είναι. Και πιο σωστά, είναι ο διδάσκαλός σου. Για να είναι ο διδάσκαλός σου, πρέπει να μελετάς το Λόγο του Θεού, ώστε ο Λόγος του Θεού να ζωντανεύει μέσα σου και ο Χριστός με το Λόγο του να σε διδάσκει. Για να είναι φίλος σου, θα πρέπει να μπαίνεις στο ταμείο σου και να του λες, Κύριε, θέλω να γίνω φίλος σου. Να τον πλησιάζεις για να σε πλησιάζει. Και όσο πιο πολύ τον πλησιάζεις τον Χριστό, τόσο πιο πολύ θα σε πλησιάζει και αυτός εσένα. Αλλά το πλησίασμα γίνεται μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Όλοι να έχουμε την ίδια γνώση και μάλιστα επίγνωση του Υιού του Θεού, του Ζώντος, ώστε με αυτόν τον τρόπο να δοξάζουμε όλοι μας τον Χριστό, να μην θαυμάζουμε ανθρώπους, να μην περιφρονούμε ανθρώπους, να μην ονειδίζουμε ανθρώπους, ακόμη και να μην περιγελάμε ανθρώπους. Και κατά αυτόν τον τρόπο, με την ενότητα της πίστεως και με την επίγνωση του Υιού του Θεού, θα κατατίσουμε εις άνδρα τέλειο που μας θέλει ο Θεός. Όχι αναμάρτητο, δεν υπάρχει άνδρας αναμάρτητος, δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος. Εις άνδρα τέλειο ως προς τα πνευματικά και ως προς την γνώση της αληθείας και την επίγνωση του προσώπου του Ιησού Χριστού. Και μάλιστα άνδρα τέλειο εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ίδιοι με τον Χριστό. Όχι γέροντες κουρασμένοι, ούτε παιδιά. Όλη μια ηλικία, την ηλικία του Ιησού Χριστού, στη γνώση, στην πίστη, στη γνώση και στην σχέση και εμπειρία μας με τον Χριστό. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού και αυτός είναι ο χριστιανός, τον οποίον θέλει να δημιουργήσει ο Θεός, εργαζόμενος πρώτα με τον Παράκλητο δια των χαρισμάτων στην οικοδομή της Εκκλησίας, συνεχίζοντας να εργάζεται με τον Χριστό με τις διακονίες προς καταρτισμόν, ώστε να μην είναι πια η Εκκλησία του Χριστού, οι άνθρωποι του Θεού νήπιοι που να κυματίζονται
και να περιφέρονται με κάθε άνεμος διδασκαλίας. Γιατί? Γιατί έχουμε γίνει ένα με την ενότητα της πίστεως και ένα με την επίγνωση του Υιού του Θεού. Να μην είμαστε λοιπόν νήπιοι και να κυματιζόμεθα και να περιφερόμεθα με πάντα άνεμο της διδασκαλίας και μάλιστα να προέρχεται από δολιότητα των ανθρώπων, από την πανουργία, στο να μεθοδεύεται ο διάβολος πλέον με αυτούς την πλάνη. Αλλά να αληθεύουμε, να μένουμε στην αλήθεια, ενωμένοι με το σύνδεσμο της τελειότητος που είναι η αγάπη. Δεν μπορεί να υπάρξει σύνδεσμος της τελειότητος ανάμεσα σε δύο ανθρώπους εάν πρώτον δεν φρονούν το αυτό, αν δεν έχουν την ενότητα της πίστεως, δεύτερον αν δεν έχουν ένα πρότυπο, ένα Κύριο, ένα να δοξάζουν, ένα να γνωρίζουν, ένα φίλο τον Ιησούν Χριστόν. Δεν μπορούν να γίνουν ένα. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Και αν δύο δεν συμφωνήσουν, δεν μπορούν μαζί να περπατήσουν. Είναι νόμοι πνευματικοί. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα αυξάνομεν εις αυτόν κατά πάντα. Γιατί η ζωή του χριστιανού που οικοδομείται από τον Παράκλητο και εκπαιδεύεται από τον Ιησού Χριστόν έχει συνεχόμενη αύξηση. Δεν υπάρχει όριο. Τι είπε ο Χριστός? Κανένας δεν μπορεί να γίνει μεγαλύτερος από το δάσκαλό του. Οι άνθρωποι ξέρετε τι λένε, και συγχωρέστε με που σας τα λέω. Πες μου ποιος είναι ο δάσκαλός σου και ο φίλος του να σου πω ποιος είναι. Εάν έχεις δάσκαλο άνθρωπο, το πολύ πολύ να γίνεις σαν κι αυτόν. Ο Θεός όμως δεν θέλει μέσα στην Εκκλησία να έχουμε δάσκαλο άνθρωπο, έστω και κατά διακονία, αλλά να έχουμε δάσκαλο τον Χριστό που μας διδάσκει έστω και μέσα από τις διακονίες με το Λόγο του τον Άγιο. Για να γίνουμε όλοι σαν και αυτόν. Δηλαδή η αύξηση η πνευματική του χριστιανού δεν έχει όρια. Δηλαδή αλλιώς, όσο πιο πολύ πλησιάζει στο Θεό, τόσο πιο πολύ πλησιάζει σε σένα. Εάν πλησιάσω σε έναν άνθρωπο, το πολύ πολύ να τον αγκαλιάσω. Εάν πλησιάσω στο Θεό, δεν υπάρχει τέλος, γιατί οδηγείσαι στα βάθη του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου, που είναι απέραντα, άπειρα. Θεός δεν έχει αρχή και τέλος. Ο Θεός είναι αιώνιος. Σκεφτείτε πόσο αιώνιος είναι και πόσο απλησίαστος είναι στη γνώση του ανθρώπου που και ανεστημένη στην αιώνια ζωή, λέει η Γραφή, ότι θα τον γνωρίζουμε και θα συνεχίζουμε να τον γνωρίζουμε εις τους αιώνες των αιώνων. Είναι άπειρος. Με τα δεδομένα τα ανθρώπινα, έστω και της Αναστάσεως του ανθρώπου, θα συνεχίσουμε να τον γνωρίζουμε στην αιωνιότητα. Άρα λοιπόν η αύξηση στη ζωή μας πρέπει να είναι εμφανής τουλάχιστον στον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Εάν είμαι ο ίδιος που ήμουνα εχθές, η μέρα μου πέρασε τζάμπα, ματέι. Εάν πλησίασα λίγο πιο πολύ το Χριστό, το Θεό, τότε σίγουρα έχω μάθει κάτι παραπάνω. Έχω γνωρίσει κάτι παραπάνω. Έχω ζήσει κάτι παραπάνω. Έχω πλησιάσει πιο πολύ και ο Θεός με έχει βάλει πιο πολύ στα βάθη Του. Ώστε να αυξάνομαι εις αυτόν κατά πάντα στον Χριστό, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, ο Χριστός. Εκ του οποίου Ιησού Χριστού όλο το σώμα πια συναρμολογούμενο και συνδεόμενο
είναι αυτός δηλαδή που συναρμολογεί και συνδέει με αρθρώσεις όλο το σώμα και κάθε μέλος. Όπως το σώμα μας είναι συνδεδεμένο με αρθρώσεις, με νεύρα, δεν κάνει το σώμα τρελά πράγματα, δεν δείχνει το χέρι από εδώ και το κεφάλι κοιτάει από εκεί. Υπάρχει μια τέλεια αρμονία στην κίνηση και όχι μόνο και στη σκέψη και όχι μόνο και στο συναίσθημα ακόμη ολοκλήρου του σώματος. Ο συναισθηματικά φορτισμένος κλαίει και η καρδιά του χτυπάει. Ντουκου. Αυτός ο οποίος κοιμάται όλο το σώμα. Υπάρχει μια τέλεια συναρμολόγηση την οποία ο Θεός θέλει να δημιουργήσει μέσα στην τοπική εκκλησία. Όπως το σώμα λοιπόν είναι συναρμολογημένο και συνδεδεμένο με αρθρώσεις, έτσι και κάθε μέλος της εκκλησίας κατά το έργο του και κατά το μέρος του χαρίσματός του και κατά τη διακονία που έχει πάρει και έχει λάβει, έχει μια τέλεια ενότητα. Δεν μπορεί δηλαδή ο ένας να προφητεύει Α και ο άλλος να προφητεύει Β. Δεν μπορεί να διδάσκει μια διακονία και το Πνεύμα το Άγιο να λέει άλλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχει μια τέλεια ενότητα. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή η τέλεια ενότητα έχει δημιουργηθεί πρώτον από τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, ύστερα από τις διακονίες του Ιησού Χριστού, η οποία συνεχίζει να αυξάνει και ολοκληρώνεται αυτή η πλήρης και η τέλεια ενότητα, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, με τις διαιρέσεις των ενεργημάτων, τις οποίες ο Θεός ενεργεί στα πάντα και σε όλους και σε όλα. Δηλαδή μέσα σε μια τέτοια εκκλησία όπως την περιγράψαμε, η οποία δεν είναι αποτέλεσμα έργου ανθρώπων, είναι αποτέλεσμα υπακοής, αφιέρωσης, υποταγής ανθρώπων στον Χριστό και στον παράκλητο του πνεύμα, το πνεύμα της αληθείας, μέσα σε αυτή την εκκλησία ενεργεί με θαυμάσια και μεγαλεία ο ίδιος ο Θεός. Με διάφορα ενεργήματα. Φτιάχνει καρδιές, ενώνει οικογένειες. Με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σαν άνθρωποι, αλλά και μέσα από το Λόγο του Θεού ενεργεί ο Θεός. Γι' αυτό αδερφοί, μεγάλη προσοχή. Όταν δεν ξέρουμε κάτι, μην κρίνουμε και κατακρίνουμε χαρίσματα Πνεύματος Αγίου. Μην κρίνουμε και κατακρίνουμε διακονίες του Ιησού Χριστού. Μην αμφιβάλλουμε για τις ενέργειες του Θεού. Αλλά να δοξάζουμε, να προσευχόμαστε και να ζητάμε από το Θεό να μας καταστήσει μία εκκλησία, αυτή την τοπική εκκλησία, και στη συνέχεια ό,τι άλλο ο Θεός έχει ετοιμάσει, μία εκκλησία Αγία, τέλεια, ένδοξο, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων. Ο άνθρωπος ο οποίος κρίνει χαρίσματα και διακονίες, να ξέρετε, έχει ματαιότητα και η οργή του Θεού αποκαλύπτεται σε αυτόν. Εξοργίζει το Θεό, λέει η Γραφή. Από τα μικρά και ως τα μεγάλα. Μην εξουθενείτε προφητείες. Προχτές ήρθε ένας αδερφός και μου λέει, έγινε μια προφητεία και έλειπε ο κλουβάτος. Για τον κλουβάτο λέω, σωστά. Μου λέει, η προφητεία ήταν αυτή. Βέβαια, του λέω, ήταν προφητεία. Μου λέει, αφού έλειπε. Λέω, ο Κύριος προφήτευσε για τον Κύρο 200 χρόνια πριν γεννηθεί. Και δεν μπορεί να προφητεύσει για έναν άνθρωπο που δεν είναι εδώ και είναι δίπλα.
Μην κρίνετε. Περιμένετε να δείτε ο Θεός τι θα κάνει. Γιατί με το να κρίνεις, μπορώ να πω και άλλες κρίσεις, όχι για χαρίσματα, για διακονίες, που δεν θέλω. Μην κρίνετε, αδέλφοι. Όταν ο Θεός λέει μην κρίνεις τον αδελφό σου γιατί θα κριθείς, πόσο μάλλον να κρίνεις τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου ή τις διακονίες του Χριστού ή τις ενέργειες του Θεού. Εξοργίζεται ο Θεός. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, ανάγκη είναι να μετανοήσουμε και να μετανοούμε. Δεν ξέρουμε τα πνευματικά. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε αλλά και να κατανοήσουμε τις ενέργειες του Θεού. Αλλά μπορούμε να δώσουμε δόξα σε Αυτόν και να λέμε στη ζωή μας γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Αμήν.